Είπα σήμερα να ζητήσω μετά από πολύ καιρό τη γνώμη και τεχνικά και πολιτικο-οικονομικά ενός ανθρώπου που είναι τελειόφυτος στο τμήμα τουρκικών σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατόχου μεταπτυχιακού στις διεθνείς σχέσεις και ευρωπαϊκές σπουδές, υποψήφιου διδάκτορα με θέμα διατριβής η γεωπολιτική της αεροπορικής ισχύως στο ελληνοτουρκικό σύμπλοκο, αλλά έχει και μία άλλη ιδιότητα. Υπήρξε εκπαιδευτής στο Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής και στο Σχολείο Όπλων Τακτικής, το ελληνικό Top Gun, από το οποίο μάλιστα αποφύτησε ως πρώτος, και συμμετείχε στην αρχική ομάδα υπταμένων που παραλάβανε τα F-16 Advance και εκπαιδευτήκαν από τους Αμερικανούς στις λεγόμενες δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις και τα έξυπνα όπλα. Διότι πολλοί μιλούν και στρατέοι, αλλά λίγοι γνωρίζουν. Και ένας από αυτούς τους λίγους είναι ο κύριος Στέφανος Καραβίδας. Καλημέρα κύριε Καραβίδα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα αρχικά να σας προτρέψω και όσοι μας ακούνε να κλείνουμε ευλαβικά το γόνι στη μνήμη των αγαπητών συναδέλφων Ευστάθιου Τσικλακίδη και Μάριου Μιχαήλ Τουρούτσικα, τους οποίους χάσαμε ένα χρόνο πριν, όπως και στους τρεις συναδέλφους του πολεμικού ναυτικού, έτσι, οι οποίοι χάθηκαν και αυτοί στα νερά του Αιγαίου κατά την κρίση των ημείων. Δεκτώ αυτό που υπόμνησε κύριε Καραβίδα και καλά το κάνατε, διότι αύριο είναι μια άλλη μαύρη επέτειο για τη χώρα. Θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να σας ρωτήσω, επειδή έχετε βρεθεί στην αιχμή των οπλικών συστημάτων της αεροπορίας και τώρα ακόμη που είστε σε άλλη χώρα, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, όλη αυτή η συζήτηση των F-35 και των F-16 στην Τουρκία πώς ηχεί στα δικά σας αυτιά? Ηχεί παραπλανητικά, υπό την έννοια δημοσιογράφοι και πολιτικοί οι οποίοι δεν έχουν καθόλου γνώση και ακαδημαϊκοί οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν γνώση, πλην του κυρίου Γρήβα, δυσκολεύομαι να θυμηθώ κάποιον άλλον ο οποίος να έχει πραγματική γνώση για τεχνικά ζητήματα, παραπλανούν κάνοντας γενικόλογες τοποθετήσεις για το πόσο καλά είναι ή πόσο προβληματικά είναι από την άλλη. Η αλήθεια δεν είναι τόσο απλή και αν θέλαμε να κάνουμε μια τεχνική συζήτηση για το αεροσκάφος, για τις αρετές του, αλλά και τα προβλήματά του και πώς αυτά μπορούν να επηρεάσουν όχι απλά τη δική του επιχειρησιακή αξιοποίηση ή τακτική, αλλά τη λειτουργία του υπόλοιπου οργανισμού της πολεμικής αεροπορίας και εν γέννη των ενόπλων δυνάμεων, θα θέλαμε τουλάχιστον μία ώρα για να πάμε αναλυτικά. Οπότε αυτό το βάζω σαν αστερίσκο. Και για να μην το ξεχάσω, πριν ξεκινήσουμε να συζητάμε, επειδή κάνατε την εισαγωγή σας, θα ήθελα να θυμίσω ότι στην τουρκική εισβολή το 1974 χρησιμοποιήθηκαν αμερικανικά όπλα. Και σήμερα στην κατοχή εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται αμερικανικά και γερμανικά όπλα. Αυτό για να μην έχουμε αυταπάτες και αναμασάμε ασματίδια ιδεολογικής πολυτελείας. Μάλιστα. Κύριε Καραβίδα, παρατήρησα ότι χθες, δίνοντας μια συνέντευξη, εξαιρετική συνέντευξη, στο Μιλιτέρ του Πάρη του Καρβουνόπουλου, δόθηκε ένας τίτλος, και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, επειδή κάνατε και την υπόμνηση στην αρχή, θρηνώντας πιλότους που πετούν με 50χρονα αεροσκάφη, πανηγυρίζουμε για τα F-35. Είναι ένα σκληρό, μια σκληρή τοποθέτηση. Και φαντάζομαι ότι μιλάτε για το αεροπορικό δυστύχημα το τελευταίο που συνέβη στην Πελοπόννησο, Δεν είναι μόνο το τελευταίο, είναι σειρά δυστυχημάτων και ατυχημάτων με τη συμβατική έννοια ή ατυχημάτων της μεγάλης κατηγορίας με τη βάση στην αεροπορική ορολογία, όπως είναι η πτώση του πυροσβεστικού του Καναντέρ το καλοκαίρι, όπως είναι η απώλεια του F4 πέρσι, όπως είναι η απώλεια του προηγούμενου ΤΑΒ2, το οποίο δεν βγήκε από περιδίνηση και άλλα πολλά που δεν φτάνει ο χρόνος. Το μεγάλο ζήτημα, και επειδή έχει επακρατήριο, είναι ότι επιτέλους πρέπει να γίνουμε ένας σύγχρονος οργανισμός. Αυτό δεν έχει να κάνει με την επιχειρησιακή μας ικανότητα. Αν με ρωτήσετε σήμερα αν μπορούμε να κερδίσουμε την Τουρκία, η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι. Και μπορώ να το υποστηρίξω μιλώντας μέχρι αύριο. Το ζήτημα όμως ό,τι αφορά τα ατυχήματα είναι ότι υπάρχουν στεγανά στα λεγόμενα πορίσματα, δηλαδή παρατηρείται το παράδοξο ο ελεγχόμενος να είναι και ελέγχον. Δηλαδή, στην περίπτωση που υπάρχουν ευθύνες του οργανισμού και δεν πάμε κατευθείαν, όπως πολύ εύκολα λένε κάποιοι γυραλαίοι αποστραβεί, στο λεγόμενο ανθρώπινο παράγοντα, δεν υπάρχει ο τρόπος αυτές οι ευθύνες και να αναδειχθούν και να αποδοθούν. Υπό την έννοια ότι το πόρισμα παραμένει εντός πολεμικής αεροπορίας, η οποία το εκδίδει. Λοιπόν, και το ζήτημα είναι ότι σε αυτή τη διαδικασία, μέσα και στα στεγανά που υπάρχουν, μπορούν ευθύνες να παραλυφθούν πολύ εύκολα και να πέσουν στην καμπούρα αυτού ο οποίος έχει τη λιγότερη δύναμη. Αυτό λοιπόν επιτρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο μη
ανάλυση ευθύνης που οδηγεί σε καταστάσεις απώλειας αεροσκαφών τα οποία δεν έπρεπε να πετάνε. Δεν βγάζουμε πόρισμα, αλλά θέλω να σας δώσω τη μεγάλη εικόνα. Σε άλλες σύγχρονες αεροπορίες, όπως είναι για παράδειγμα η Βρετανική Αεροπορία, οι επιτροπές διερεύνησης δεν μπορούν να υπάγονται στον εκάστοτε αρχηγό γενικού επιτελείου. Υπάρχει μια συνολική και για τους τρεις κλάδους επιτροπή, η οποία ανάλογα το δόγμα έτσι και τις αποφάσεις ό,τι αφορά τη λειτουργία του οργανισμού μπορεί να είναι σε τρίτο Υπουργείου ή Υφυπουργείου. Και με εμπλεκόμενη την αντίστοιχη επιτροπή της Βουλής, η οποία μπορεί να, αν κρίνει, να βάλει δικό της εμπειρογνώμονα για να δούμε αν μπορεί να πάρει όλα τα στοιχεία του φακέλου διερεύνησης και αν υπάρχουν ευθύνες που να αφορούν τον οργανισμό. Το να κάνει ο άνθρωπος το λεγόμενο ανθρώπινο σφάλμα είναι το λογικό και αναμενόμενο. Γι' αυτό λοιπόν, όταν εξετάζουμε ένα ατύχημα κατά το λεγόμενο μοντέλο human factors, εξετάζουμε πρώτα ποια είναι η συμβολή του οργανισμού, έχει τα σωστά θεσμικά κείμενα και την οτροπία. Σε δεύτερο επίπεδο, στο επίπεδο της επίβλεψης των επιβλεπόντων, των διοικούντων, γίνανε σωστές ενέργειες. Σε επίπεδο περιβάλλοντος, τόσο φυσικού όσο και τεχνικού, που έχει να κάνει με τη συντήρηση, όχι με τη συντήρηση των αεροσκαφών, βγάζω το καπέλο της τεχνικής πολεμικής αεροπορίας, στις διαδικασίες που υιοθετούμε, συνέβαλαν όλα αυτά στο ατύχημα, ούτως ώστε να φτάσουμε στο λεγόμενο ανθρώπινο παράγοντα. Εδώ είναι λοιπόν το ζήτημα. Αυτά δεν μπορούν να φανούν. Οι οικογένειες που θρηνούν ανθρώπους δεν μαθαίνουν ποτέ τον πραγματικό λόγο και αυτό δεν είναι δείγμα υγιούς νοοτροπίας και μιας χώρας η οποία πραγματικά είναι κανονική. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Πρέπει να ανοίξουμε μια κουβέντα, ούτως ώστε τα πορίσματα επιτέλους να φύγουν από την αρμοδιότητα του οικείου κλάδου. Γιατί έχουμε φύγει από το παλιό μοντέλο που οι αεροπόροι όντως με βάση τον ανθρώπινο παράγοντα κάναν σφάλματα, πλέον είναι ο οργανισμός ο οποίος λόγω των μεγάλων περικοπών στις αμυντικές δαπάνες αναγκάζεται να πάρει ρίσκα για τον κόσμο τα οποία παλαιότερα δεν θα τα έπαιρνε. Άρα... Εδώ λοιπόν είναι το ζήτημα, κύριε Σαχίνη. Το υπάρχον πλαίσιο και βάζω τελεία επιτρέπει και επιβάλλει πολλές φορές στους ανωτάτους οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις να πάρουν ρίσκα που διαφορετικά δεν θα είχαν πάρει. Και σε ό,τι αφορά το ατύχημα, έχουμε ένα ατύχημα ενός αεροσκάφους το οποίο εδώ και 15 χρόνια δεν το πετάει κανένας άλλος χρήστης. Το να πούμε ότι ακολουθούμε τα ποιοτικά πρότυπα. Αυτά θεσπίστηκαν όταν το αεροπλάνο ήταν εν ενεργεία με τον κατασκευαστή, με τη χώρα κατασκευής. Υπήρχαν μελέτες. Δεν υπάρχουν μελέτες για πόσα χρόνια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα αεροπλάνο. Το οποίο δεν ισχύει φυσικά για αεροσκάφη όπως είναι τα F4, για τα οποία έχουν και δομική αναβάθμιση υποστεί. Υπάρχουν και μελέτες. Γιατί κάποιος θα πει τα αεροπλάνα, αεροναυτικός για παράδειγμα, δεν τα αποσύρουμε, αλλά κάθε τόσο αλλάζουμε η ρεαπάτεια και συνεχίζουμε. Φυσικά. Αλλά όχι για ένα αεροπλάνο το οποίο έχει σταματήσει να λειτουργεί. Και το συγκεκριμένο αεροπλάνο ήταν αεροπλάνο το οποίο μας είχαν παραχωρήσει από τις ΗΠΑ. Ήταν του μοντέλου C, δηλαδή έκανε από προσημειώσεις αεροπλανοφόρα. Που σημαίνει είχε περισσότερες ώρες διαθέσιμες από αυτά που είχαμε εμείς αγοράσει στην αρχή. Αλλά τι, είχε μεγαλύτερη καταπώνηση. Και επειδή ήταν ζημιάρικο, δεν τα πετάγαμε αυτά τα αεροπλάνα, γι' αυτό και μείναν με περισσότερες ώρες. Επιτρέψουμε ένα λεπτό ακόμα, αν δεν παίρναμε αυτά τα ρίσκα. Και αν χτυπάγαμε το χείρι στο τραπέζι στρατιωτική, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αύριο αυτά τα αεροπλάνα σταματάνε να πετάνε. Πέρα από τη μη επιχειρησιακή χρήση τους, που πραγματικά δεν είχαν να προσφέρουν τίποτα, θα μπορούσαν να σταματήσουν να πετάνε, να βρεθεί ένα λογικό κονδυλίο, το οποίο δεν ήταν πάρα πολλά χρήματα. Το είπα και πρόσφατα, είναι συγκρίσιμο το ποσό με τα χρήματα που δόθηκαν στη λίστα Πέτσα, ούτως ώστε να φύγουμε τους αεροπόρους μας για δύο χρόνια στο εξωτερικό και να πάρουμε κάποια αεροπλάνα με leasing, 10 τον αριθμό. Όπως θα πήραμε τώρα για άλλους λόγους από το Ισραήλ, και να κάνουμε τη δουλειά μας και όχι να αφήνουμε τους ανθρώπους μας να υποβάλλονται σε αυτό το μεγάλο ρίσκο άνευ αιτίας. Άρα εδώ μιλάμε για το εκπαιδευτικό. Λέτε ότι από καιρού θα έπρεπε να έχει αποσυρθεί, να έχει καθυλωθεί. Αυτό μου λέτε στην ουσία. Δεν το συζητάμε. Το εσωτερικό και δυνατότητα, το cockpit και δυνατότητα αυτού του αεροπλάνου είναι συγκρίσιμο με τις δυνατότητες του TAF-37 που χρησιμοποιήσαμε στο προηγούμενο στάδιο. Και το αποσύραμα το μακρινό 2002, για να με καταλάβετε. Αυτό το αεροπλάνο επιχειρησιακά δεν είχε να προσφέρει το παραμικρό. Μάλιστα. Ήταν μόνο να πετάει σαν πλατφόρμα. Καταλάβαμε πολλά από αυτό που είπατε και κυρίως για τη διαδικασία. Θέλω να έρθουμε λιγάκι σε αυτή τη συζήτηση των F-35 και F-16 στην Τουρκία. Διότι F-16 διαθέτει και η χώρα και εδώ ήσασταν από αυτούς που εκπαιδεύτηκαν από τους Αμερικανούς τα F-16 Advance. Θέλω καταρχάς να σας ρωτήσω, εσείς είστε κατά του να αποκτάμε και πέμπτης γενιάς μαχητικό? Γιατί αν καταλαβαίνω καλά, δεν λέτε αυτό, αλλά λέτε στη λογική κόστους οφέλους τι είναι πιο χρήσιμο και αναγκαίο για τη χώρα μου. Αυτό λέτε.
λέω ότι πρέπει να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητές μας. Το F-35, θα το πούμε λίγα λόγια, έχει πολλές αρετές και αρκετά προβλήματα. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να μπει στη συλλογιστική μας τι πρέπει να κάνουμε ως ενέργειες προτού φτάσουμε στο F-35 και αν ακόμα και όταν φτάσουμε στο F-35 η απόκτησή του, η λειτουργία του, η συντήρησή του θα επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο τη λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού της πολεμικής αεροπορίας και των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό λέω. Δεν λέω όχι, δεν λέω ναι. Γιατί θα πούνε κάποιοι ότι κάνουμε αντιπολίτευση. Με συγχωρείτε πολύ, δεν έχουμε καμία σχέση με όλα αυτά. Εγώ προσωπικά δεν φοράω κανένα κομματικό μανδύα, καμία ποδιά και τίποτα άλλο. Σας το λέω ευθέως. Έτσι. Mm-hmm. Είμαστε απλά καθημερινοί πολίτες. Μας έχετε δώσει το λόγο, σας ευχαριστώ. Και εκφράζουμε την ανησυχία μας. Γιατί? Γιατί μια, όχι απλά ένα θεωρητική δύναμη. Μια δύναμη που λειτουργεί με όραμα 2071, χίλια χρόνια μετά από το Μάτζικερ, να βρίσκεται στις τρεις μεγαλύτερες δυνάμεις. Το πιστεύουμε αυτό, όχι, αλλά οι άνθρωποι συνομιλούν με την ιστορία, είναι δεδομένο, θα μας καταπιούνε. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε ψευδεστήσεις σε σχέση με τις προθέσεις τους, τις οποίες όμως, για τις οποίες προθέσεις προετοιμάζονται μεθοδικά και το σχέδιο το οποίο εμείς δεν το έχουμε, και ειδικά στους εξοπλισμούς και στην αμυντική βιομηχανία. Τι εννοείτε? Αν δεν έχετε κάποιο ερώτημα. Τι, μισό λεπτό. Θέλω να γίνετε όσο πιο απλώς μπορείτε, γιατί εσείς μπορεί να καβαλάτε υπερσύγχρονα δισεκατομμυρίων αεροσκάφη πολεμικά και να ξέρετε από την καλή και από την ανάποδη, από το F-16, από τα Μιράζ, από τα Ραφάλ που έχετε πετάξει πριν έρθουν καν στην Ελλάδα, μέχρι και το F-35. Αλλά εδώ θέλω να τα πείτε απλά για να τα καταλάβει ο κόσμος. Γιατί θεωρείτε δηλαδή ότι εμείς, αν αντιλαμβάνουμε σωστά, βάζουμε όλα μας τα αυγά στο καλάθι των F-35 και σε λίγο θα εγκαταλείψουμε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι με τον τρόπο που το τοποθετείτε, ακόμη και τα Ραφάλ, όσο και αν φαίνεται ακραίο αυτό, για λόγους συντήρησης και υποστήριξης, και την ίδια ώρα οι απέναντι, με τη λογική των F-16, θα είναι πιο έτοιμοι από εμάς, αφού λέμε ότι ξεφεύγουμε στο χρόνο, τους έχουμε πάρει κεφάλι. Δεν είναι έτσι? Είναι έτσι, μέχρι να αρχίσει να υλοποιείται το πρόγραμμα το αντίστοιχο δικό του, το οποίο ανακοινώθηκε. Βασικά θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ ενώπιον με τον κύριο Συρίγο και να το ρωτήσω αν είναι ευχαριστημένος πλέον για τις περσινές δηλώσεις που έλεγε ότι θέλουμε οι Τούρκοι να πάρουν F-16. Ορίστε, θα τα πάρουν. Και πραγματικά είμαστε ακόμα ευχαριστημένοι? Είχε λογική αυτή η δήλωση? Ως αστερίσκο, για να μην ξεχνιόμαστε. Μα αφού λένε ότι ο Μπλίνκεν, θα δεσμεύσει το Κογκρέσο να χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και όχι για επιθετικά βήματα απέναντι σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Ελλάδα. Αυτό μας ενδιαφέρει, η Ελλάδα. Και όπως είπε και η κυρία Μπακογιάννη χθες, μην περιμένετε κανένα χαρτί να υπογράψει η Τουρκία, αρκεί που η Αμερική θα παρέμβει. Τώρα, αν θα παρέμβει, είναι άλλο θέμα. Αυτά τα χαρτιά έχουν την ίδια αξία που είχαν και τα μνημόνια Παπούλια Γιλμάζ, με βάση τα οποία αποφεύγαμε μεγάλες ασκήσεις και οτιδήποτε περίεργο σε περιόδους εθνικών εορτών. Λοιπόν, μετά λόγω γνώσης και με προσωπική εμπειρία, κατ' επανάληψη, και εγώ προσωπικά και άλλοι συνάδελφοι έχουμε απογειωθεί ανήμερα 15 Αύγουστου, Χριστουγέννων, Πάσχα και μάλιστα το 2020, 25 Μαρτίου, κάναν υπέρπτυση άνωθεν κύριο Μίσον, όπως ήταν η Λέσβος, 1, 2, 3 φορές, κυνηγώντας μάλιστα τα ελληνικά αεροπλάνα τα οποία είχαν σταλεί για να κάνουν πτήσεις εξύπνωσης ηθικού με αφορμή την ημέρα. Αυτό λοιπόν για να μην ξεχνιόμαστε και για να μην πουλάμε ποτόφορτο στους ανθρώπους οι οποίοι μας ακούνε. Τώρα για τη μεγάλη εικόνα, γιατί αυτό περιμένουμε να ακούσουμε, έχει να κάνει το εξής. Δημιουργήθηκε μία τάση ανακατανομής της αεροπορικής ισχύος με την αγορά των Ραφάλ, τον εξυγχρονισμό των ελληνικών F-16 και την αγορά των Μπελαρά. Αυτή όμως η τάση ανακατανομής ισχύος, για να γίνει κατάσταση και να μονιμοποιηθεί, να παγιωθεί υπέρ του ελληνικού αεροπορικού ισοζυγίου, αυτό πρέπει, προϋποθέτει και κάποιες άλλες ενέργειες, οι οποίες θα τις πω γρήγορα. Έχουν να κάνουν με τον εξυγχρονισμό του συνόλου, του στόλου των αεροσκαφών F-16. Παράδοξο, επιλέξαμε να εξυγχρονίσουμε τα καλύτερα αεροπλάνα μας, τα Block 52 και Block 52 Advanced, και να αφήσουμε σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο 70 αεροσκάφη, Block 30 και Block 50. Λοιπόν, επίσης, είδαμε και γνωρίσαμε από το 2009 τι σημαίνει, τι game changer είναι, γιατί αρέσει αυτός ο όρος, έτσι να ακούγεται, τι πολλαπλασιαστής ισχύος είναι η δυνατότητα δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων με την παραλαβή 30 αεροσκαφών advanced. Αυτό που θα σας πω δεν είναι απόρριτο, έχουν και οι Τούρκοι τα ίδια ακριβώς αεροπλάνα, για να δώσω ένα μέτρο τάξης. Σε ασκήσει συνήθως, με 4 αεροσκάφη advanced μπορούσαμε εύκολα να επικρατήσουμε σε 20 αεροπλάνα F-16, Block 30, Block 50 και Block 52 συμπεριλαμβανομένου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα μαθήματα τα οποία πήραν οι χειριστές στις μοίρες δεν μετουσιώθηκαν σε πράξη,
από το κράτος. Έχουμε αφήσει 24 αεροπλάνα, Μοιράζει 2000 Παύλα 5 πριν φτάσουν στο Ραφάλ, να είναι εκτός δικτυοκεντρικών δυνατοτήτων. Αυτό είναι το ζήτημα. Αν βάλουμε τους αριθμούς κάτω, αυτή τη στιγμή έχουμε 230 αεροσκάφη, από τα οποία τα 30 περίπου είναι αεροσκάφη F4. Έχουμε σχεδόν 200 αεροπλάνα τρίτης γενιάς, από τα οποία δικτυοκεντρικές δυνατότητες έχουν μόνο 30 advanced. Λοιπόν, οι Τούρκοι απέναντι διαθέτουν 245 αεροπλάνα F16, τα 245 αεροσκάφη, τα 230 είναι F16. Από αυτά, τα 195 σήμερα που μιλάμε είναι σε επίπεδο advanced και έχουν πλήρες δικτυοκεντρικές δυνατότητες, στις οποίες κάποια στιγμή μπορούμε να εξηγήσουμε ακριβώς τι είναι. Άρα και σήμερα υπάρχει πρόβλημα. Όμως, με δεδομένη τη γεωγραφία, την ύπαρξη ελληνικής αεράμυνας και την ύπαρξη των αεροσκαφών Ραφάλ F-16, με αυτά που γίνονται Viper και τον Mirage 2005, ναι, μπορούμε να τους κρατήσουμε και να τους κερδίσουμε. Όσο όμως το πρόγραμμά τους θα προχωράει, θα καταλήξουμε στο τέλος εμείς να έχουμε 83 Viper και 24 Ραφάλ, δηλαδή 107 πλατφόρμες με δικτυοκεντρικές δυνατότητες, συν όσα και αν αεροσκάφη F-35 καταφέρουμε να προμηθευτούμε. Οι Τούρκοι όμως πέρα το 2030 και πριν παραλάβουμε τα F-35, εάν, θα έχουν στο σύνολό τους 270 F-16, από τα οποία σίγουρα τα 240 θα έχουν πλήρες δικτυοκεντρικές δυνατότητες και τα 120, περίπου 119, θα έχουν ραντάρ ηλεκτρονικής άρρωσης. Λοιπόν, αυτό είναι το μέτρο τάξης και να μην υποτιμούμε το αεροπλάνο Advanced, στο οποίο ανέβασαν τα δικά τους αεροπλάνα οι Τούρκοι από το 2012. Εμείς αυτή τη στιγμή, για να καταλάβουμε την πολυτυπία, έχουμε F-16 Block 30, Block 50 χωρίς καμία αναβάθμιση στα ηλεκτρονικά τους και στα όπλα τους, F-16 Block 52, Block 52 Plus Advanced, αυτά τα δύο γίνονται Viper και Viper. Όταν τελειώσουμε θα έχουμε 30, 50 και Viper. Οι Τούρκοι λοιπόν, τα Block 40 και τα Block 50, ήδη όλα από το 2012 τα έφτασαν σε επίπεδο Advanced. Αυτό δείχνει μέρημνα, αυτό δείχνει μέθοδο. Άρα λοιπόν, δεν μας λέει κανένας ότι δεν θα αλλάξουν τα πράγματα αύριο, η Τουρκία δεν θα εγκαλποθεί πλήρως πίσω στη δυτική αρχιτεκτονική ασφάλειας και δεν θα πάρει και αυτή τα F-35. Έδωσε στον κύριο Καρβουνόπουλο ένα σενάριο. Δεν είμαστε μελλοντολόγοι. Στη λογική του Μπιρ Χάλ και Κίντο Βλέτ. Δηλαδή, ένα έθνος, δύο κράτη. Αν πετάξουν τα S-400 του Αζερμπαϊτζάν, όπως εμείς στείλαμε τα S-400 από την Κύπρο στην Κρήτη, γιατί υπάρχει προηγούμενο, τι τους εμποδίζει να πάρουν τα F-35. Λέτε μισό λεπτό. Θα έχουν έναν. Να κάνουν έναν ελιγμό εντός εισαγωγικών. Σωστά. Ουσιαστικό. Να στείλουν τους S-400 για τους οποίους η αλήθεια είναι τώρα με τα F-16 δεν υπήρξε καμία κόντρα από τον αμερικανικό παράγοντα. Πάρτε τα F-16, σας έχετε S-400. Τους κόψαν μόνο στο πρόγραμμα των F-35 ως συμπαραγωγούς. Ωραία. Λέτε. Ξεπαρκάρουν τους S-400 στο Αζερμπαϊτζάν. Τη δουλειά τους την κάνουν πάλι. Και μπαίνουν πάλι στο πρόγραμμα F-35, στο οποίο ήταν και πολύ προχωρημένοι. Δηλαδή, στο τέλος μπορεί να παραλάβουμε και F-35 μέσω Τουρκίας, σε αυτή τη λογική. Δεν νομίζω να το δώσουν τέτοια ευχαίρεια. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν θέλω να μπω σε τόσο μακρινό σενάριο, αλλά θέλω να πω στη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι θα έχουν ένα πλήρως ομογενοποιημένο στόλο 270 αεροσκαφών, τα 240 συν 30 Block 30, για τα οποία εξελίσσουν δικό τους ραντάρ αλλά ηλεκτρονικής άρρωσης, αλλά και να μην τα καταφέρουν, αν δούμε τα απάρτια τα οποία φαίνονται στην πρόθεση αγοράς, είναι τόσα πολλά τα επιμέρους, τα επιπλέον ραντάρ και τερματικά Link 16, τα οποία σίγουρα μπορούν να αντίστοιχουν και τα F-16 Block 30, δηλαδή να φτιάξουν το σύνολο του στόλου 270 αεροσκαφών με πλήρες δικτυοκεντρικές δυνατότητες. Λοιπόν, εκεί καταλαβαίνετε ότι έχει χαθεί το παιχνίδι, γιατί εμείς θα έχουμε μείνει με 83 Viper και 24 Rafale. Θα έχουμε απαξιώσει τα Mirage 2005, όπως επίσης έχουμε ήδη απαξιώσει τα F-16 Block 30 και Block 50, που δεν έχουν καμία μα καμία ελπίδα στο Αιγαίο απέναντι στο οπλικό σύστημα του Advance. Αυτά, επειδή θα πούν κάποιοι εύκολα ότι δεν τα λέμε στο ραδιόφωνο, αυτά είναι από ανοιχτές πηγές, κύριοι, και απέναντι έχουν ακριβώς τα ίδια οπλικά συστήματα. Δεν έχουν καμία αμφιβολία και δεν περιμένουν τον ταπεινό εμένα για να μάθουν αυτά τα οποία σας αναφέρω. Άρα εδώ το κλειδί είναι η αναβάθμιση σε επίπεδο advance δικτυοκεντρικά, και λέτε ότι η Τουρκία με πολύ πιο γρήγορες ταχύτητες πάει σε ομογενοποίηση του στόλου των F-16 σε αντίθεση με εμάς. Αυτό λέτε. Εμείς έχουμε μία πολυχρωμία. Έχουμε και καλά F-16, να το πω έτσι, και χαμηλότερης δραστικότητας. Σωστά.
πολύ χαμηλότερη δραστικότητα. Λοιπόν, εδώ είναι το ζήτημα. Θα αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να χαθούν και να γίνουν ήρωες ενώ δεν πρέπει, ενώ δεν έχουμε κινηθεί. Λοιπόν, υπάρχει χρόνος. Εμείς εδώ δεν κάνουμε αντιπολίτευση. Όπως είπα, όταν υπάρχει και η απόφαση για απόκτηση ο Ραφάλ, που ήταν μια πολύ γρήγορη υλοποίηση και εξαιρετική, γιατί το οπλικό σύστημα αυτό είναι ήδη όριμο. Το F-35 δεν είναι όριμο. Βγήκα πρώτος από όλους να πω ότι ναι, καλώς έγινε. Άρα λοιπόν, είπα ότι υπάρχει μια τάση και εμείς θα βγούμε πρώτοι να χειροκροτήσουμε αν αυτά τα οποία λέμε υλοποιηθούν. Δηλαδή, γρήγορα έχουμε χρόνο μέχρι το 2030 να εντάξουμε 70 αεροπλάνα τα οποία μένουν σε δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις, είτε σε επίπεδο advanced με τα απάρτια από αυτά τα οποία εξυγχρονίζουμε σε Viper, είτε κατευθείαν σε Viper. Λοιπόν, συν τα Mirage 2000 Pavla 5 και αυτά να μπουν, είναι εξαιρετικό οπλικό σύστημα, εξαιρετικό ραντάρ, εξαιρετικά φιλικό στο χρήστη, όπλα τα οποία δεν τα έχουν οι Τούρκοι στο πλωστάσιο τους, όπως είναι το Mika, και υπάρχει και ο Mika έχει και έκδοση NG για παράδειγμα, που είναι ακόμα καλύτερη. Να μην τα απολύλογω, έχουμε 70 συν 24 μονάδες οι οποίες πρέπει να εξυγχρονιστούν. Εδώ είναι το ζήτημα. Μετά από εκεί και πέρα, εφόσον έχουμε καλύψει το θέμα των ελικοπτέρων, το θέμα των μεταγωγικών, πλήρως το θέμα των εκπαιδευτικών, το θέμα του προσωπικού, το οποίο δεν πρέπει να το βάζουμε τελευταίο, αλλά πρώτο, σε ό,τι αφορά την αεροπορία μιλάω τώρα, και όχι τους υπόλοιπους κλάδους, γιατί και αυτοί έχουν τις προτεραιότητες, ευχαρίστω να πάμε και να συζητήσουμε για το κερασάκι στην τούρτα, το οποίο ναι, μπορεί να κάνει διαφορά, αλλά μπορεί και να δημιουργήσει προβλήματα σε επίπεδο υποστήριξης του υπόλοιπου στόλου στην αεροπορία μας. Θέλουμε μια μεγάλη αεροπορία, όχι μια μικρή αεροπορία. Δεν έχουμε πρόβλημα με το F-35, έχουμε πρόβλημα με τον τρόπο που προχωράμε σε εξοπλισμούς. Άρα, θέλω να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Άρα λέτε, μισό λεπτό για να το καταλάβουμε κι εμείς, οι μη γνωρίζοντες, ότι φορτώνοντας τα πάντα ως ηλιδία λίθος τα F-35, στην ουσία αχρηστεύουμε τον υπόλοιπο στόλο και μάλιστα χωρίς χρονικό περιθώριο, όταν ο υπόλοιπος στόλος στην Τουρκία εξυγχρονίζεται με τα πιο προηγμένα συστήματα. Στο τέλος δηλαδή μπορεί να μείνουν στο ράφι και τα Ραφάλ, αυτό μου λέτε. Είναι κακή εμπειρία στο αεροδρόμιο της Θανάγρας. Γιατί? Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αγοράσαμε το 1975, παραλάβαμε τα Mirage F1. Τα αποσύραμε πάρα πολύ γρήγορα στα 27 έτη. Γιατί? Ήδη δεν είχαν εδώ και πολλά χρόνια ραντάρ και δεν είχαν και κάποιο αξιόπιστο, αξιόλογο όπλο αέρος-αέρος. Ήταν απλά στόχο στο Αιγαίο. Τα αποσύραμε το 2003. Παραγγείλαμε την αγορά του αιώνα τα αρχικά 40 Mirage 2000. Όσα από αυτά δεν εξυγχρονίστηκαν σε Pavla 5, τα αποσύραμε την αγορά του Ραφάλ. Γιατί? Γιατί δεν είχαν καμία δυνατότητα επιχειρησιακή στο Αιγαίο. Δεν είχαν καν όπλα, δεν είχαν ραντάρ. Είχαν μόνο ένα σύστημα αυτοπροστασίας. Τίποτα άλλο. Άρα απαξιώσαμε λοιπόν αυτά τα αεροπλάνα. Αυτά τα αεροπλάνα φέραν τον πύραυλο Exocet, τον αντιπλοϊκό, ο οποίος δεν τον είχαμε διαθέσιμο γιατί τον απαξιώσαμε το 2020 το καλοκαίρι στο Αιγαίο. Τα Mirage 2005, τα οποία αγοράσαμε τα καινούργια και εξυγχρονίσαμε και κάποια από τα παλιά, δεν μπορούσαν να φέρουν τον Exocet. Και τα δύο αεροπλάνα δεν μπορούσαν να έχουν όπλα αέρος εδάφους, έστω συμβατικά, βόμβες γενικής χρήσης. Παραγγείλαμε τα Ραφάλ, γιατί σας κάνω εισαγωγή στον οπλισμό που είναι το κύριο. Παραγγείλαμε τα Ραφάλ, φυσικά τα Σκάλπ είναι εξαιρετικά. Το ζήτημα είναι, για τα Σκάλπ που έχουμε, έχουμε τους αντίστοιχους φορείς σε αριθμό για να γίνει η εξαπόλυσή τους? Ερώτημα είναι, δεν το γνωρίζω. Επίσης, έχουμε όπλα αέρος εδάφους και έξυπνα όπλα stand-off μεγάλης απόστασης, όπως είναι η οικογένεια J-Dam για παράδειγμα στο αμερικανικό πλωστάσιο? Φυσικά και δεν πήραμε, γιατί υπάρχει το στερεότυπο της Ντανάγκ να γνωρίζουμε από καλή ανακέτηση. Αν είναι δυνατόν, δεν μπορούμε να έχουμε την επιλογή εξαιρετικά οπλικά συστήματα πολλαπλού ρόλου, όπως είναι το Ραφάλ, που μπορεί ακόμα ακριβέστερα να είναι swing roll, δηλαδή στην ίδια αποστολή, να κάνει και αέρος-αέρος αγώνα και αέρος εδάφους, να τα απαξιώνουμε στο μισό της χρήσης τους, δηλαδή στον αγώνα αέρος εδάφους. Το Σκάλπ δεν είναι πανάκια για όλα σε ό,τι αφορά τη στοχοποίηση. Η στοχοποίηση είναι μια μεγάλη επιστήμη, γιατί ακούω ακαδημαϊκούς και λένε αστιότητες. Είναι μια μεγάλη επιστήμη και δεν είναι όλα τα όπλα για όλους τους στόχους. Για να σας δώσω ένα μέτρο τάξης πόσο δομημένη είναι η προετοιμασία της τουρκικής αγοράς, αυτοί οι άνθρωποι έχουν αγοράσει, προτίθεται να αγοράσουν 950 πυράβλους AIM-120-8, δηλαδή το Δέλτα. Είναι το αντίπαλο δέος του Μέτεωρ. Και 400 AIM-9X, τα οποία όπου γυρνά στο κράνος, αυτό το όπλο μπορεί να φύγει. Να το πω έτσι απλά. Mm-hmm. Θα παραλάβουν 860 kit GBU-39, το Small Diameter Bomb, δηλαδή 860 βόμβες. 96 και 96, δύο εκδόσεων, βλήματα αντιραντάρ HARM.
1400 kit J-DAM. Τι είναι αυτά? Παίρνουμε συμβατική βόμβα του 1960 για παράδειγμα, του 1970, βάζουμε αυτό το kit και το όπλο γίνεται, να το πω απλά, συστημένο. Δηλαδή πηγαίνουμε με καθοδήγηση GPS INS και το πάμε εκεί που θέλουμε και με τις συνθήκες πρόσκρουσης τις οποίες θέλουμε για να φέρει το κατάλληλο κριτήριο ζημιάς και αποτέλεσμα. Γιατί δεν ρίχνουμε απλά σε ένα στόχο. Λοιπόν, χίλιους πυροσωλήνες, απάρτια για να γίνει δομική αναβάθμιση των αεροσκαφών και κάτι το οποίο δεν έχει αναφέρει κανένας. IRST pod, τι είναι αυτά? Είναι infrared search and track, δηλαδή είναι pod τα οποία ψάχνουν τι? Την ακτινοβολία, το αποτύπωμα ενός αεροσκάφου στο υπέρυθρο φάσμα. Μας αφορά για τα F-35, γιατί? Γιατί ναι, είναι stealth F-35, αλλά έχουν ένα μεγάλο θερμικό αποτύπωμα. Και επειδή μέσα στους φορείς του εσωτερικούς, για να μπορεί να είναι stealth, μπορεί να φέρει δύο βόμβες αέρος εδάφους και δύο βόμβες αέρος αέρος, δύο όπλα μάλλον, δύο βλήματα. Αν αυτά τα βλήματα τελειώσουν, που ανοίγοντας και μόνο η καταπακτή, να το πω απλά, η φυρίδα για να γίνει η άφεσή του στο αεροπλάνο, δεν είναι πλέον stealth. Μετά το αεροπλάνο, μπορεί κάποιος να έρθει πιο κοντά του, εφόσον το έχει εντοπίσει με αυτό το σύστημα, το IRST, δηλαδή αυτό που ψάχνει την υπέρυθρη ακτινοβολία. Και δεν είναι πανάκια ότι είναι άτρωτο, έτσι. Μπορούμε να μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή αυτό πολύ αναλυτικά. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί αυτή τη στιγμή διαθέτουν 600 βλήματα AMRAM, AIM-120 όλων των εκδόσεων, και παραγγέλνουν, ακούστε τώρα, 950 καινούργια. Δηλαδή μια μισή φορά το υπάρχουν δυναμικό που έχουν. Αυτή είναι προετοιμασία πολέμου, αυτό είναι πολεμικό απόθεμα, κύριε Σάχινη. Και επειδή βλέπουμε ότι τελικά δεν ισχύει αυτό που ακούγαμε παλιά, ο πόλεμος ήταν περίπτωση μίας έως δύο ημερών, βλέπουμε τι γίνεται στο Ισραήλ, βλέπουμε τι γίνεται στην Ουκρανία. Αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν ένα απόθεμα το οποίο είναι μια μισή φορά μεγαλύτερο από το απόθεμα που ήδη διαθέτουμε. Αυτό ως μέτρο τάξης για να ξυπνήσουμε. Εμείς αντίστοιχα, και θα βάλω τελείο, γιατί μπορεί να έχετε ερωτήματα, εμείς αντίστοιχα παραλάβαμε το 2009 ένα εξαιρετικό πλοικό σύστημα, το Advanced. Δεν πήραμε τα όπλα που έπρεπε και αυτή τη στιγμή υπερτερούμε σε όπλα αέρος-αέρος, σε βλήματα, υπερτερούμε περίπου στο 1 προς 1,3 και μάλιστα έχουμε και όπλα που δεν τα γνωρίζουν. Πέρα από το Μέτωρ έχουμε το Μίκα στην φαρέτρα του Μυρίας 2000, αλλά και τον IRST, έτσι. Γνωρίζουν αυτοί που σχετίζουν με το αεροπορικό κομμάτι, στο δικό μας οπλοστάσιο. Εκεί που σήμερα βρισκόμαστε πίσω είναι ήδη σε ό,τι αφορά το οπλοστάσιο αέρος εδάφους, δηλαδή στα έξυπνα όπλα, χωρίς να συνυπολογίσουμε στους αριθμούς που είναι γνωστοί από ανοιχτές πηγές, τα όπλα τουρκικής κατασκευής, δηλαδή τα λεγόμενα SOM. Εάν τα βάλουμε μέσα στην εξίσωση, ραδικά ίσως να ξεφεύγει στο 1 προς 3, 1 προς 4. Και αυτό μπορεί να συνεχίσει να ξεφεύγει εφόσον μπορούμε να κάνουμε παραγωγή. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Η αεροπορία ποτέ δεν διάλεξε οπλικό σύστημα, τη επιβλήθηκε πάντα. Η αεροπορία ήθελε στην αγορά του αιώνα 120 αεροσκάφη ενός τύπου για να προχωρήσουμε στην παραγωγή. Τα σπάσαμε σε 40 F-16 και 40 F-22000, από τα οποία τα αρχικά, όπως σας είπα, απαξιώθηκαν και τα δώσαμε στην αγορά του Ραφάλ. Εν συνεχεία, αποφασίσαμε, σας ανέφερα κάποιες λεπτομέρειες γιατί τα Παύλα 5, τα Μοιράζ 2000, τα οποία δεν έχουν όπλα αεροσκάφους πέρα από το ΣΚΑΛΠ. Το 2005 η κυβέρνηση Καραμάλη, χωρίς να το έχει ζητήσει πολεμική αεροπορία, αποφάσισε να αγοράσει το Advanced. Η αεροπορία ήθελε να προχωρήσει στην αγορά αεροσκαφών 4,5 γενιά, σε έναν προγραμματισμό. Τη επιβλήθηκε λοιπόν αυτή η αγορά για πολιτικούς λόγους. Καλή αγορά ήταν, εγώ το πέτασα στο αεροπλάνο, εξαιρετικό, αλλά το πήραμε χωρίς όπλα και χωρίς ατρακτή διασκόπευση. Από τα όπλα που πήραμε, τα οποία είναι λίγα σε αριθμό, και πάλι ξαναλέω όλα αυτά που λέω είναι από ανοιχτές πηγές, τα γνωρίζουν όλοι. Λοιπόν, το ατρακτήδιο το οποίο έχουμε μπορεί να δει, δεν μπορεί να εξυπηρετεί στα όπλα. Δηλαδή, αν για παράδειγμα εγώ μπορώ να στοχεύσω 3 μέτρα μακριά με αυτό το όπλο, το ατρακτήδιο που θα με βοηθήσει φτάνει μέχρι το 1 μέτρο. 1,5 καταλαβαίνετε. Να δώσω 1 μέτρο τάξη. Μιλάμε για το σνάιπερ, να το πω απλά. Το ατρακτήδιο σνάιπερ. Δεν το πήραμε. Λοιπόν, δεν έχουμε προβεί σε καμία αγορά. Και ενώ είδαμε τις αρετές του Link 16, έχουμε καταδικάσει τον υπόλοιπο στόλο και τα μοιράζει 2000 Παύλα 5 εκτός του Link 16. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Υπάρχει χρόνος για να φτάσουμε σε ένα σημείο που να έχουμε 200 αεροσκάφη σε δικτυοκεντρικές δυνατότητες από τα ήδη υπάρχοντα, συν τα 40 F-35. Εκεί πραγματικά θα κάνω το σταυρό μου και θα πω έβγε στην κυβέρνηση που το υλοποίησε. Θα πει κάποιος υπάρχει κόστος. Κοιτάξτε, δώσαμε 500 εκατομμύρια, το είπα και προχθές, 500 εκατομμύρια, ναι, για να εξυγχρονίσουμε κάποια αεροπλάνα τα οποία είχαν λήξει από ώρες. Ήταν έξω στον ήλιο τεθειμένα. Μιλάμε για τα ΠΑΠΑ 3 του πολεμικού ναυτικού. Αφιβολικού πολέμου. Τη προπρεγγραφή. Φυσικά τα χρειαζόμαστε. Μάλιστα.
Φυσικά δεν χρειάζομαστε. Γιατί? Να βάλω και ένα αστερίσκο. Γιατί αυτή τη στιγμή, επειδή δεν τα έχουμε στο Αιγαίο, οι Τούρκοι χρησιμοποιούν τα αντίστοιχα δικά τους και κάνουν βόλτα στο Αιγαίο από βορρά μέχρι νότο, χωρίς να πούμε όχι, με βάση τις συνατολικές απαιτήσεις. Λοιπόν, αντί να πάρουμε αεροπλάνα έτοιμα από την Αυστραλία σε κλάσμα του κόστους από τα οποία πήραμε εμείς παλαιότερα αεροπλάνα, το πρόγραμμα, αν θυμάμαι καλά, να έχει αποδώσει καρπούς από το 2021 και να έχει τελειώσει τώρα, μέχρι τώρα δεν έχει πετάξει το πρώτο αεροπλάνο. Θα μπορούσαμε από εκεί να είχαμε εξοικονομήσει τουλάχιστον 250 εκατομμύρια για το εκπαιδευτικό, το οποίο θα έσωζε τη ζωή του αγαπητού Νόντα. Θα πει κάποιος, βγάζεις πόρισμα γιατί έγινε το ατύχημα. Κοιτάξτε, κύριοι, δεν βγάζουμε πόρισμα, αλλά δεν είχαμε κανένα λόγο να πετάμε ένα τέτοιο αεροπλάνο. Είναι ξεκάθαρο. Και στους αριθμούς που το πετούσαμε. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε να είχαμε προχωρήσει σε αναβάθμιση 16 μπλοκ 30 και μπλοκ 50. Γιατί δεν πήγαμε στα μπλοκ 30 και στα μπλοκ 50 και πήγαμε στο οξύμορο κατευθείαν στα αεροπλάνα μας, τα οποία ήταν τα καλύτερα, τα μπλοκ 52 και τα advanced. Η δικαιολογία η οποία ακούγεται, γιατί δεν μπορώ να το πιστοποιήσω, έτσι, θα το μεταφέρω όμως, και ο καθένας το κρίνει όπως επιθυμεί, είναι ότι δεν έφτανε το ποσό. Το ποσό αυτό το οποίο θα απαιτείτο για να αναβαθμίσουμε τα παλαιότερα αεροπλάνα, ίσως το βρίσκαμε το πρόγραμμα του αεροσκάφους ναυτικής συνεργασίας. Αλλά με κλαδισμό η προηγούμενη κυβέρνηση, θα αναφέρω τον κύριο Αποστολάκη. Μάλιστα. Λοιπόν, και ας βγήκε με κατηγορήσει. Ναι. Ήθελε ντε και καλά αεροπορία ναυτικού. Αυτά δεν ξέρω να με καταλαβαίνετε. Χάνουμε το όλον. Εκείνο το ζήτημα. Εγώ αντιλαμβάνομαι, κύριε Καραβίδα, ότι έχουμε σταθεί στο κερασάκι των F-35 και από κάτω, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αρχίζει και δημιουργείται μια χαοτική κατάσταση πολυχρωμίας και όχι ενιαίας. Αυτό είναι σωστό. Μάλιστα. Και επειδή κάποιοι συνάδελφοι εσείς το πάτε ανάποδα. Ας αποκτήσουμε αυτά που σε σχηματισμού στο Αιγαίο θα μας δώσουν άμεσα τις απαντήσεις και όταν έρθουν και τα F-35 καλώς τα. Αλλά εδώ δεν έχουμε τα βασικά, λέτε. Αν καταλαβαίνω καλά, είστε της άποψης ότι στο Αιγαίο ένα πυκνό πλέγμα πυροβολικού σε συνδυασμό με την αεροπορία καθιστά την άμυνά μας άτρωτη. Τα υπόλοιπα που αφορούν και το ναυτικό και δεν είναι οι αλουμινότρατες αναφέρονται ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σωστά το καταλαβαίνω? Σωστά. Σας ευχαριστώ για την πάσα, γιατί εντάξει, να πούμε την αλήθεια, συζητήσαμε και μεταξύ μας. Λοιπόν, ισχύει πλήρως αυτό το οποίο έχει εισαγάγει στο δημόσιο διάλογο ο καθηγητής γεωπολιτικής, ο κ. Γρίβας. Δηλαδή, τη βληματοκεντρική οπτική και το τοπαρισμένο πυροβολικό. Δεν χρειαζόμαστε, με βάση την οπτική τη δικιά μου ως αεροπόρου, το πολεμικό ναυτικό για να αντιμετωπίσουμε το τουρκικό πολεμικό ναυτικό στο Αιγαίο. Είναι τελειωμένοι από τη στιγμή που θα προσπαθήσουν, πριν ακόμα προσπαθήσουν να βγουν από το ναύσταθμο τη Μύρνη. Για το αυτό συζητάμε λίγο λόγω μορφολογία. Με τον βγουν όμως είναι και αυτοί τελειωμένοι. Λόγω πυροβολικού και λόγω πολεμική αεροπορία. Θέλουμε ένα μεγάλο ναυτικό, το οποίο τι να κάνει, να είναι όχι μόνο για την Ανατολική Μεσόγειο, για το Ιμπέριο το δικό μας, αλλά επιτέλους πρέπει να βάλουμε και στην εξίσωση την Κύπρο μας, η οποία είναι εκτός εξίσωσης, με το δικό της πολιτικό σύστημα να είναι τελείως στον κόσμο του και ακόμα χειρότερα από το δικό μας. Καλά, κύριε Καραβίδα. Ρομαντικό σας βρίσκω, μακάρι, αλλά εντάξει. Εγώ μένω λίγο εκεί, γιατί ξέρετε, οι Καναδοί, μετά τους Αμερικανούς, αποδεσμεύουν τεχνολογία που έχει σχέση με τα μη επανδρωμένα για την Τουρκία. Και εμείς κουκουρούκου μανταλάκια. Κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ήδη από πριν χρησιμοποιούσαν ηλεκτροπτικά και κινητήρες και από τον Καναδά και από, και από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το ζήτημα είναι ότι κάποιοι λένε δεν μπορούν τα μπλοκ 30 λόγω παλαιότητας να αναβαθμιστούν. Ανοιχτές πηγές και πάλι η Ταϊβάν αναβάθμισε μπλοκ 20 140 κομμάτια και η Κορέα μπλοκ 30 135 κομμάτια. Αυτό για να καταλάβουμε. Όπως επίσης και η Σιγκαπούρη. Λοιπόν, αυτό το ζήτημα είναι λυμένο. Εδώ και 4 χρόνια συζητάμε για spike and loss. Συζητάμε για spy συλλογές Ισραηλινές, οι οποίες παίρνουν πάλι βόμβες γενικής κρίσης και τις κάνουν έξυπνα όπλα που δίνουν μια εμβέλεια από τα 2-3 μίλια που είχε ένα όπλο, 4 στα 40-50 μίλια. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, χτυπάμε πίσω από τη Λέσβο, δυτικά από τη Λέσβο και χτυπάμε Μικρά Ασία. Λοιπόν, δεν είναι απλά αυτά τα όπλα. Δεν τα πήραμε. Ράμπα Ισραηλινά, υπερηχητικές ρουκέτες. Γιατί τις χρειαζόμαστε? Για τον κορεσμό και την καταστροφή των S-400. Με τα υπάρχοντα όπλα, ακόμα και αυτά της SDB-39, που θα έχουν μέσα φορείς ή DJ-DAM, τα F-35, δεν μπορούμε να χτυπήσουμε το S-400. Το αεροσκάφος είναι stealth, η βόμβα όμως δεν είναι stealth. Πάει αργά. Πάει 0,4-0,5 του Μαχ. Σημαίνει ότι με την απόσταση που θα φεθεί, θέλει κοντά στα 10 λεπτά για να φτάσει στο στόχο. Μπορεί να αναχαιτιστεί. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω.
Επίσης, αναβάθμιση των ΑΤΑΚΑΜΣ και των MLRS. Να φτάσουμε τουλάχιστον στα 250 χιλιόμετρα. Ούτως να κάνουμε τι από τα νησιά μας, να στοχοποιήσουμε το αεροδρόμιο της Πανόρμου και του Παλαιοχωρίου, δηλαδή Μπαντήρμα και Μπαλίκεσε, τις δύο. Μα κύριε Καραβίδα, τώρα θα με βάλετε καλά τα τεχνικά που λέτε εσείς, γιατί ναι, τα παίζετε στα δάχτυλα. Θα με βάλετε πολιτικά να σας πω ότι εδώ ο Μπλίνκεν μας είπε ναι, να είμαστε η αποθήκη, να στείλουμε κι άλλα στην Ουκρανία από τα νησιά. Τι μου λέτε τώρα? Δεν το ξέρετε λοιπόν, αυτό? Εδώ βάζετε κι άλλο ζήτημα. Εγώ το αναφέρω, βάζω. Αναφέρω τον PRSM του πυροβολικού, μπορεί να φτάσει 500 χιλιόμετρα. Αναφέρω τα όπλα Extended Range, το JASM για την πολεμική αεροπορία με 1500 χιλιόμετρα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να βάλουμε ένα στέφ αεροπλάνο βαθιά μέσα στην Τουρκία. Υπάρχουν τα όπλα πλέον. Αλλά το ζήτημα είναι, ανέφερα στην αρχή, ότι με το πλέγμα τη πιο πυκνή αεράμυνα στην Ευρώπη, που είναι ελληνική, σε συνέργεια με τα αεροπλάνα που έχουμε τώρα, επί τη παρούση, μπορούμε να του κερδίσουμε. Το ζήτημα όμω είναι τι συμβαίνει με τα Τόρμι 1, με τα South Gecko που είναι στα νησιά και με τα F-300. Εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα, έτσι το βάζω σε αστερίσκο, δεν θα πω τίποτα άλλο. Και πρέπει επιτέλους να ασχοληθούμε με τα νησιά μας. Γράφεται τελευταίο ότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα είναι ενάντια σε μη επανδρομένα drone και περιφερόμενα πυρομαχικά. Όλα αυτά είναι καλά, αλλά τι θα γίνει με τα όπλα μακρού πλήματος πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας? Δηλαδή, όπλα μπορούν να αφήσουν από τα 100 χιλιόμετρα, από τα 80 χιλιόμετρα πάνω από τη μικρασιατική ενδοχώρα στα νησιά μας. Εκεί λοιπόν χρειάζεται ένα σχεδιασμό εξ αρχής στην αεράμινά μας, βάζοντας μέσα τα λεγόμενα CRAM συστήματα, δηλαδή Counter Rocket Artillery Mortar. Απλά τι είναι αυτά? Είναι όπως είναι το Iron Dome, δηλαδή συστήματα τα οποία μπορούν να καταρρύψουν τα όπλα της τουρκικής αεροπορίας και όχι τις πλατφόρμες πλέον. Δεν θα δούμε αεροπλάνα, κύριε Σαχίνη. Το Patriot που έχουμε, το S-400, όλα αυτά τα όπλα ανήκουν στη δεκαετία του 90 πλέον. Πρέπει να προχωρήσουμε με γορκούς ρυθμούς, γιατί... Κύριε Καραβίδα, θα σας δεσμεύσω... Κύριε Καραβίδα, επειδή θα βγω εκτός χρόνου, θα σας δεσμεύσω την επόμενη εβδομάδα για μια πιο αναλυτική συζήτηση. Εγώ κρατώ αυτό που είπατε, ότι πολύ γρήγορα η Τουρκία θα έχει 230-240 αεροσκάφη δικτυοκεντρικά, εμείς θα είμαστε γύρω στα 70. Αυτό να καταλάβουμε και να μην παίζουμε παλαμάκια για τα F-35. Μάλιστα. 100 σύνος F-35. Κύριε Σαχίνη, στο διατάφτα και τελειώνουμε. Δεν αντιπολιτευόμαστε, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Ανησυχούμε και μεταφέρουμε την ανησυχία μας για να υπάρξει όσο μεγαλύτερη κοινωνική πίεση, ούτως ώστε να δούμε ότι οι εξοπλισμοί δεν είναι ζήτημα, δεν είναι αγώνας ταχύτητος, είναι αγώνας δρόμου. Και στην περιοχή που ζούμε είναι αναπόφευκτο. Απλά πρέπει μέσα, και κλείνω με αυτό, μετά από τόσους εξοπλισμούς αποσπασματικούς, να φροντίσουμε να έχει απότοκο στην πολεμική βιομηχανία και στην καθημερινή οικονομία. Στέφανος Καραβίδας, τον δέσμευσα για την επόμενη εβδομάδα και θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Θέλω να τον ευχαριστήσω όμως για αυτή τη συζήτηση σήμερα που μας έβαλε σε άλλη ρότα και άλλη σκέψη. Το καταλάβατε, γιατί καλά είναι τα επικοινωνιακά να παίζουν, αλλά δεν είναι η ουσία. Καλημέρα, κύριε Καραβίδα. Είστε καλά, κύριε Σαχίνη. Γεια σας.